0-0. Δεν έχει κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός ιδιαίτερα. Έχει χάσει και την μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει από το δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα από τον Δημόπουλο. Γίνεται το λάθος, Σαραβάκος και γκολ. Σαραβάκος και 1-0 για τον Παναθηναϊκό στην πρώτη ευκαιρία του δεύτερου ημίχρονου. Να το γκολ του Σαραβάκου λοιπόν στο 46. Και πλέον μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην πρόκληση. Το 1-0. Ο Σαραβάκος πετάχτηκε ανάμεσα στους καλούς αμυντικούς. Εκμεταλλεύτηκε την ολιγορία αυτή. Μαυρίδης. Προσκυνή παλιά για τον Σαραβάκο. Κοντά στο καθολάκι της αμέσως στο σούτ. Πολύ ωραίο το Σαραβάκο. Και θαυμάσιο γκολ. Και θαυμάσιο γκολ. Υπέροχο γκολ που αξίζει να το δούμε και να το ξαναδούμε. We'll be right back.
Σαραβάκος λοιπόν απέναντι στον Γιώσεφ Βάτσι. Πάντα ο Σαραβάκος, η μπάλα out! Κάνεται ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Δημήτρης Σαραβάκος ξεγέλασε τον Βάτσι όπως έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά out. Λέγαμε ότι ο Δημήτρης Σαραβάκος ήθελε ένα μόνο γκολ για να φτάσει τον Γιώργο Σιδέρη στην πρώτη θέση του σκόρε στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Με 6 γκολ έχει 5 ο μικρός. Όμως εδώ από το σημείο του πέναλτι βάρεσε πολύ δυνατά στο κέντρο, περισσότερο πήγε η μπάλα ψηλά όμως πάνω από την εστία του Βάντσικ. Χάνεται λοιπόν η ευκαιρία αυτή για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Πάντα στους δέκτες σας ο Δημήτρης Σαραβάκος και ασφαλώς υπάρχει κάποια ανησυχία στον πάγκο της ΑΕΚ, είδατε όρθιο τον Πέτρο Ραβούση. Έχουν πέσει και κάποιες κροτίδες, κάποια βεγγαλικά στον αγωνιστικό χώρο αλλά και ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.
she's buying a stairway to heaven.